σας! Στο βίντεο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντίγραφο ασφαλείας του iPhone ή iPad μας μέσω του iTunes. Συνδέουμε τη συσκευή μας μέσω καλωδίου με τον υπολογιστή και ανοίγουμε την εφαρμογή iTunes που έχουμε ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει να έχουμε την πιο καινούργια έκδοση της εφαρμογής. Επιλέγουμε το εικονίδιο του κινητού και εμφανίζεται η σύνοψη της συσκευής μας. Στην αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να δημιουργήσουμε αντίγραφο ασφαλείας των πιο σημαντικών δεδομένων στο iCloud. Με τη δεύτερη επιλογή, δημιουργούμε ένα πλήρες αντίγραφο στον υπολογιστή μας. Αφού επιλέξουμε ποιο αντίγραφο θέλουμε να δημιουργήσουμε, πατάμε το κουμπί «Αντίγραφο τώρα». Πηγαίνοντας σε επεξεργασία και στη συνέχεια προτιμήσεις, στο πεδίο συσκευές βλέπουμε τα εφεδρικά αντίγραφα που έχουμε δημιουργήσει και μπορούμε να διαγράψουμε κάποιο αν το επιθυμούμε. Αν θελήσουμε να επαναφέρουμε το αντίγραφο ασφαλείας, επιλέγουμε το κουμπί «Επαναφορά αντιγράφου». Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα παράθυρο που μας ενημερώνει πώς θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την έβρεση iPhone από τη συσκευή μας, εφόσον την έχουμε ενεργοποιημένη, για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία. Το iTunes διατηρεί τα 3 τελευταία αντίγραφα που έχουμε δημιουργήσει. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Κοσμοτέ βρίσκεται στη διάθεσή σας.